ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει. Το έχουμε θίξει. Η κίνηση στους δρόμους. Είναι ελευθερία, Σπυράκη, στο κέντρο διαχείρισης. Έχει γίνει μαρτυρική κυκλοφορία. Ναι, έχει αυξηθεί πολύ. Ναι, ναι. Έλα, ελευθερία. Τι λένε εκεί οι ειδικοί? Και θέλω να σας δώσω και εικόνα αυτή την ώρα τι συμβαίνει σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Εδώ βλέπετε τον Κηφισό. Και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη κίνηση. Υπάρχει ροή, αλλά είναι αυξημένη κίνηση. Πάμε στην Βασιλίσσου Κωνσταντίνου. Και Όλγας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε λογοθέτη. Και εδώ, με τη βοήθεια του Νίκου του Μαρκεζίνη, βλέπετε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Σας δείχνω τα πιο κεντρικά σημεία. Επίσης, Αλίμου. Εδώ είναι στο δρόμο που πάμε προς Αθήνα. Ποιο ναι, ρεύμα βλέπουμε? Προς Αθήνα, στον κόμβο με τη Βουλιαγμένης. Είναι τα πιο ενδεικτικά. Κύριε λογοθέτη, βλέπουμε κολλημένα όλα τώρα. Η κίνηση είναι κολλημένα όλα. Εδώ είναι η Ιερά Οδός. Η Ιερά Οδός στο κόμβο με την Ιερά Οδό. Άρα, ένα λεπτό, ελευθερία. Τώρα που μιλάμε, να μας πει και ο κύριος λογοθέτης, σε ποια σημεία έχουμε μποτιλιάρισμα? Αυτή τη στιγμή έχουμε μποτιλιάρισμα στο Κηφισό, ναι. Κυρίως στο Κηφισό, σε όλο του το μήκος και στα δύο ρεύματα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η άνοδος αλλά και η κάθοδος της Συγκρού. Τόσο στην άνοδο προς το κέντρο τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα σχεδόν από τη Νέα Σμύρνη, αλλά και στην κάθοδο επίσης έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα από το Ωνάσιο και μέχρι το Φαλιρικό Δέλτα. Έχουμε συμφόρηση και συνεχίζει και στην Ποσειδόνος και πάει και βρίσκει και την Εθνική, και όλο αυτό έχει κάνει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Δύο εικόνες σας παρακαλούμε, κύριε λογοθέτη. Κηφισό και Συγκρού, δείξτε μας. Οι δύο εικόνες είναι εδώ στην τελευταία μας κάμερα, στην 104, παρακαλώ, στο monitor. Εδώ βλέπουμε τον Κηφισό, τώρα είναι Συγκρού. Συγγνώμη, εδώ έχουμε τη Συγκρού στην κάθοδό της, αυτό που λέμε από το Ωνάσιο προς Παραλιακή. Βλέπετε ότι οι δύο αριστερές λωρίδες είναι ακινητοποιημένες από το Ωνάσιο. Και στη συνέχεια, αν θέλετε να δούμε λίγο τον Κηφισό, βλέπετε και τον Κηφισό εδώ στο ύψος της Τσούντα. Βλέπουμε και η κάθοδος και η άνοδος. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και οι διελεύσεις έχουν ξεπεράσει έχουν σπάσει ρεκόρ, θα λέγαμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή 16.000 διελεύσεις περίπου την ώρα από τον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Δηλαδή, 16.000 αυτοκίνητα μέσα σε μία ώρα περνάνε από τον Κηφισό. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται το αδιαχώρητο και οι οδικές αρτηρίες δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη στιγμή τον όγκο των οχημάτων, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτή τη στιγμή. Κύριε λογοθέτη, γιατί αύξηση μιλάμε αυτή τη στιγμή? Γιατί βλέπουμε ότι από το Σεπτέμβριο, από αρχές Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα, η κίνηση είναι ανυπόφορη. Και κυρίως τις ώρες, από ό,τι βλέπω, 7 και 4 με 9.30. Ναι, παρατηρούμε μια διεύρυνση των ωρών αιχμής. Δηλαδή, βλέπουμε ότι από τις 7 και 4, όπως πολύ σωστά είπατε, μέχρι τις 9.30 έχουμε συνεχόμενη κίνηση και το μεσημέρι από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και πράγματι έχουμε μια πολύ μεγάλη διέλευση οχημάτων από όλες τις οδικές αρτηρίες, διότι ο κόσμος φαίνεται ότι ακόμα μέσω της πανδημίας προτιμάει τα δικά του μέσα, τα δύο ταχύ δηλαδή. Αυτή είναι η εξήγηση. Και η ποσοστή αύξηση που καταγράφουμε. Αυτή είναι η εξήγηση. Αυτή είναι η βασική εξήγηση. Η εξήγηση έχουμε πολλές εξηγήσεις. Η πρώτη και βασική είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των πωλήσεων των δύο ταχύ. Σκεφτείτε ότι σχεδόν μέσα στα χρόνια της πανδημίας, στα δύο περίπου χρόνια, έχουμε 200.000 νέα δύο ταχύ σε όλη τη χώρα, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να κυκλοφορούν μέσα στην Αττική. Έχουμε αρκετή παράνομη στάθμευση σε πολλά σημεία που μειώνουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας. Ναι. Και καταγράφεται μια ποσοστιαία αύξηση 25% τουλάχιστον από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, και επίσης σχεδόν 30% φτάνει η αύξηση από τη μέρα που αρχίσαν τα σχολεία, από τις 12 Σεπτεμβρίου δηλαδή, που πλέον μπήκαμε εντελώς στην κανονικότητα και πλέον έχουμε και πανεπιστήμια ανοιχτά τώρα και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι είμαστε σε πλήρη κανονικότητα. Οπότε όλο αυτό φυσικά και δυσχεραίνει την κατάσταση που βλέπουμε. Πότε επιστρέφει, κύριε Λόγκο? 25 Οκτωβρίου. 25 Οκτωβρίου επιστρέφει ο Ραπτήλιος. Είπατε 25% σε σχέση με πέρσι, σε σχέση με πριν την πανδημία. Έχετε στοιχεία? Σε σχέση με πριν την πανδημία, σε σχέση με το 19, έχουμε πάλι μία ποσοστιαία αύξηση, η οποία είναι μικρότερη βέβαια, είναι της τάξης του 5 με 10%. Όμως σκεφτείτε ότι και το 19 είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Αυτό το 5 με 10% και λίγη, 5% όμως, και 10%. Δεν είναι λίγη, γιατί φτάνει τους δρόμους στο όριο της κυκλοφοριακής τους ικανότητας και εκεί πλέον δημιουργείται μεγάλη συμφόρηση και έχουμε μόνιμη κατάληψη οδοστρώματος. Αυτό που πολλές φορές με επιτυχία λένε τα μέσα, ότι γίνονται οι δρόμοι ένα ατελείωτο πάρκινγκ.